Επίσημη έναρξη της εφαρμογής του σχεδίου ΖΟΑ είναι η 20η Ιουνίου. Έχουν όμως ήδη προηγηθεί στην ίδια κατεύθυνση, σε συνεννόηση με το στρατηγείο Μέσης Ανατολής, ανάλογες επιχειρήσεις, όπως η ανατείναξη τρένου στη σύραγγα του Κούρνογου από το αρχηγείο Δομοκού του Ελλάς. Για τα αποτελέσματα αυτής της ανατείναξης που έγινε τη νύχτα της 1ης προς 2η Ιουνίου, η γερμανική έκθεση αναφέρει ότι σκοτώθηκαν περίπου 200-300 Ιταλοί και 7 Γερμανοί. Οι αντάρτες μετέφεραν στις πλάτες τους περίπου 450 κιλά εκρηκτικών που τα τοποθέτησαν μέσα στη σύραγγα. Δεν μας είχαν δώσει όμως οι Εγγλέζοι άλλο μέσο να βάλουμε φωτιά στα φυτίλια για να την αυτή και χρησιμοποιήσαμε βραδύκαυστο, 4 δάχτυλα βραδύκαυστο. Ανεβήκαμε πάνω και περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα περάσει τρένο. Έπρεπε τώρα με το αυτή να κανονίσουμε, γιατί το μάκρος της γαλαρίας, αν ερχόταν από εκεί το τρένο, είναι πολύ μεγάλο, πιάνει πάνω από 1000 μέτρα και έπρεπε με το αυτή να κανονίσουμε. Κάποτε φτάνει ένα τρένο. Ακούμε το αγκομαχητό του. Μας ειδοποιούν και από κάτω ότι έρχεται τρένο, γιατί είχαμε αντάρτες στη σειρά σε αποστάσεις για να μας ειδοποιούν με το ζωντανό τηλέφωνο. Και όταν φτάνει εδώ και καταλαβαίνουμε ότι το τρένο πάει να βγει έξω, τραβάμε το σπίρτο, γιατί με σπίρτο θα ανάβαμε, με τριβή, να ανάψουμε το φυτίλι. Δεν παίρνει με την πρώτη φωτιά. Με τη δεύτερη που παίρνει, είχαμε μια καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων. Αυτά και με το που παίρνει φωτιά, σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ήταν 4 δάχτυλα το φυτίλι, κλονίστηκε από κάτω το έδαφος, λες και έγινε σεισμός. 450 κιλά δυναμίτες σκάγανε. Και την ώρα που έσκαζε αυτό, σαν ένας ελαφρός καπνός βγήκε από μέσα, τίποτα άλλο. Και βλέπουμε τη μηχανή με τη σκευοφόρο να φεύγουνε. Ήταν η καθυστέρηση των μερικών δευτερολέπτων που δεν πήρε τη φωτιά με τον πρώτο. Και αυτό ήταν ευτύχημα. Γιατί στην πρώτη μηχανή ήταν όλοι έγινε σειροδρομικοί. Το δυστύχημα ήταν ότι μέσα στη σκευοφόρο ήταν Γερμανοί αξιωματικοί, οι οποίοι γλιτώσανε. Δυστυχώς η μαξιωτική αυτή, επειδή μετέφερε πάνω από 600 Ιταλούς, ένα τμήμα ολόκληρο με τα αυτοκινητά του, τη βενζίνη του, τα πολεμοφόδια του, είχαν μαζί και ένα αυτοκίνητο, εκείνες τις κλούβες, με ομήρους. Δυστυχώς, μαζί με όλη η αμαξοστοιχεία, χαθήκανε και αυτοί. Ήταν και αυτή μια θυσία στο βωμό του αγώνα για την ελευθεριά μας.